Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Δημήτρη Καζάκη, οικονομολόγος, ιδρυτικός τέλεχος και επί ένα διάστημα Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Συγγνώμη να σας ζητήσουμε που σε στήσαμε. Επειδή το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, θεωρούσαμε ότι θα μείνει μια ώρα εδώ, τελικά το κρατήσαμε μόνο μισή ώρα, γι' αυτό και του δώσαμε περισσότερο χρόνο. Καθότι εκείνοι εμπλέκονται στη μάχη των εκλογών, ενώ το ΕΠΑΜ απουσιάζει. Να αρχίσουμε από αυτό, από την απουσία του ΕΠΑΜ, να δώσεις μια εξήγηση ή να πάμε στα οικονομικά γεγονότα. Ντράγκη και... Ας δώσουμε στον κόσμο λοιπόν το στίγμα αυτό, γιατί το ΕΠΑΜ απουσιάζει από την πρόσφατη πολιτική λέω, εκλογική εκστρατεία. Εκλογική αναμέτρηση. Αναμέτρηση, ναι. Για πες. Ναι, ο λόγος, ο βασικός λόγος είναι ότι το ΕΠΑΜ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο επιθυμεί μόνο απλά να καταγράφει τα ποσοστά του όποια και είναι αυτά σε εκλογικές αναμέτρησεις. Είναι ένα πολιτικό μέτωπο, ένα κινηματικό, να το πούμε έτσι, ένας κινηματικός πολιτικός πρωτισμός που έχει βασικό στόχο την ενότητα του λαού και την ανατροπή αυτού του καθεστώτος. Άρα λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει να μπορέσει να μιλήσουμε ή να κινητοποιηθεί η μεγάλη μάζα του λαού. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη μάζα του λαού κινείται στην κατεύθυνση της ανατροπής όχι του καθεστώτος αλλά των κυβερνώντων. Απέναντι σε αυτό εμείς δεν θέλαμε να πάμε κοντά. Και δεν υπήρχαν και οι προποθέσεις ώστε να υπάρξει κάτι άλλο το οποίο να δέσποζε ή να μπορούσε να δεσπόσει στην εκλογική αναμέτρηση. Να είχε τη δυνατότητα δηλαδή να δεσπόσει. Με αυτό το σκεπτικό και ξέροντας πολύ καλά ότι η μάχη ξεκινάει ουσιαστικά από τις 26 του μηνός, είπαμε ότι για μας αυτή η εκλογική αναμέτρηση δεν θα συμμετάσχουμε σε την εκλογική αναμέτρηση με σκοπό να προετοιμαστούμε για τη μάχη που ξεκινάει από την επόμενη της εκλογικής αναμέτρησης. Μάλιστα. Να πούμε κάτι, δεν πάει καλά εδώ με το... Για ρωτάνες. Ο ήχος είναι λίγο δύσκολος τώρα και θα θέλαμε λίγο, κύριε Καζάκη, αν μπορείτε να μας σχολιάσετε την απόφαση του κυρίου Ντράγκη αναφορικά με την επαναγορά των κρατικών ομολόγων. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση, έτσι λέγεται, ναι, αυτή είναι μια ιστερική νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία εφαρμόζεται ήδη από τις ΗΠΑ από τον Νοέμβριο του 2008. Στις ΗΠΑ ήδη η κεντρική τους τράπεζα έχει ρίξει 4 τρισεκατομμύρια σε αγορές δολάρια. 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές κρατικών ομολόγων προσπαθώντας να στηρίξει ή να επανεκκινήσει την οικονομία. Δεν έχει κατορθώσει απολύτως τίποτα. Αντίθετα, λένε ότι έχει βγει από την κρίση η Αμερική. Όχι, βέβαια, δεν έχει, καθόλου, ναι, καθόλου δεν έχει βγει από την κρίση. Ίσα-ίσα βαθαίνει συνέχεια η κρίση. Αυτό που έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εικονική άνοδος του ΑΕΠ. Και λέω εικονική άνοδος του ΑΕΠ γιατί οφείλεται κατά κύριο λόγο σε χρηματοπιστωτικά, σε χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία. Σε πλαστό και χρήμα όχι, δηλαδή. Ναι, και όχι σε πραγματική άνοδο της οικονομίας. Όταν λέμε πλαστό χρήμα, ανέφερε ο Δημήτρης, πληθωριστικό αυτό. Όχι, δεν είναι πληθωριστικό, είναι στην πραγματικότητα είναι πλασματικό, το λέμε στην οικονομία. Yeah. Είναι εκείνο το χρήμα που δεν αντιστοιχεί σε υλικές αξίες, σε παραγωγή. Δεν είναι παραγόμενος πλούτος. Ναι, αυτό ακριβώς. Και έτσι λοιπόν, τι κάνει τώρα ο κ. Ντράγκη. Προσπαθεί στην ουσία να προσελκύσει περισσότερα κεφαλαία στην αγορά κεφαλαίων, στην αγορά δηλαδή των τίτλων χρέους, όπως είναι τα κρατικά ομόλογα, γιατί αυτή τη στιγμή αδρανούν κάποια κεφάλαια και θέλουν να τα απασχολήσουν σε αυτήν την κατηγορία. Τα λεφτά αυτά, τα 60 δις που είναι στην ουσία 1,2-3 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2016, δεν πρόκειται να πάνε στην πραγματική οικονομία. Πρόκειται να ενισχύσουν την κερδοσκοπία των τραπεζών με τα κρατικά ομόλογα και των επενδυτικών κεφαλαίων. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Θα τα παίξουν σε χρηματιστήρια, πού θα.
Όχι, θα αγοράζουν από την αγορά τα κρατικά ομόλογα που διαθέτουν ή διακινούν οι τράπεζες και τα επενδυτικά κεφάλαια. Και ποια είναι η λύση που εσείς θα προτείνατε ή θα θεωρούσατε ως καλύτερη? Χρειάζεται μεταβίβαση ρεύστου, αλλά όχι στις αγορές κεφαλαίου, ούτε στις τράπεζες, ούτε στους επενδυτές κεφαλαίου. Χρειάζεται μεταβίβαση χρήματος στο λαϊκό εισόδημα. Θα πρέπει δηλαδή να κοπεί χρήμα για να ενισχυθεί το λαϊκό εισόδημα. Δηλαδή αυτό το χρήμα που λένε τώρα, το 1-3, δεν θα φτάσει μέσω των τραπεζών στους καταναλωτές? Όχι, όπως δεν έφτασε και στις ΗΠΑ, ούτε στην Ιαπωνία, ούτε στην Βρετανία που εφάρμοσαν την ίδια πολιτική, το ίδιο και αυτό. Τι θα γίνει? Θα ενισχύσει η κερδοσκοπία στις κεφαλαιόγορες. Οπότε ό,τι επιπλέον κέρδη βγάλουν οι τράπεζες και τα παιδικά κεφάλαια, πού θα το τοποθετήσουν? Εκεί που έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Γιατί να πάει να δανείσει η τράπεζα οποιοδήποτε επιχειρηματία ή οποιαδήποτε δραστηριότητα τη στιγμή που έχει μεγαλύτερες αποδόσεις με το να παίξει σε χρήματα αγορά? Δηλαδή όλο αυτό το χρήμα θα διοχετευτεί ως πλαστό χρήμα στις χρηματαγορές, δεν θα μπει στην πραγματική οικονομία, θεωρείτε? Όχι, δεν πρόκειται να φτάσει στην πραγματική οικονομία, όπως σας λέω. Δεν έφτασε ούτε στις ΗΠΑ, ούτε στη Βρετανία, ούτε και μάλιστα χθες, την ίδια ώρα που ο Ντράγκη έβγαινε και έλεγε, ανακοίνωνε τέλος πάντων την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, ο Λόρδος Μέρβιν Κινγκ, έβγαινε και έλεγε για το πόσο αποτυχημένη είναι η πολιτική της προσωπικής χαλάρωσης. Αποτυχημένη από τη σκοπιά της επανεκκίνησης της οικονομίας, έτσι. Yeah. Γιατί από τη σκοπιά των κερδοσκόπων δεν είναι καθόλου αποτυχημένη. Από την άλλη όμως αυτός υποστηρίζει τη λιτότητα της Μέρκελ, αν δεν κάνω λάθος. Το ζήτημα είναι ότι ακριβώς εδώ πέρα, προσέξτε τώρα, εδώ δεν θα πρόκειται να γίνει χαλάρωση τη λιτότητα, διότι αυτά τα 1,2, 1,1, 3 εκατομμύρια ευρώ από κάπου πρέπει να βγουν. Δηλαδή θα πρέπει να ισορροπηθεί αυτή η νομισματική κυκλοφορία, επιπλέον νομισματική κυκλοφορία. Και για να ισορροπηθεί θα πρέπει να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι συντάξεις, οι μισθοί, να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες περικοπές του κράτους. Ενώ οριζόντιες περικοπές των δαπανών του, που βεβαίως κατά κύριο λόγο είναι κοινωνικές δαπάνες. Αυτή η ποσοτική χαλάρωση τι σημαίνει? Σημαίνει κόβω χρήμα προκειμένου να αγοράσω κρατικά ή εταιρικά ομόλογα που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκια τους οι τράπεζες ή τα επενδυτικά κεφάλαια. Νέο χρήμα, το χρήμα αυτό που θα πάρουν οι τράπεζες όμως εξαιτίας των πωλήσεων των ομολόγων. Δεν θα το διοχετεύσουν στην αγορά? Όχι, μα σας είπα. Το είπαμε ήδη. Ναι, αυτό λέω. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή, να πάρει η τράπεζα χρήματα εξαιτίας της πώλησης των ομολόγων αυτών και αυτά τα χρήματα να τα παίξει. Γιατί θα έχει μεγαλύτερα κέρδη, λέτε. Είναι περίεργο. Ναι, θα έχει μεγαλύτερα κέρδη, λέτε. Ναι. Η τράπεζα είναι ιδιωτικός οργανισμός και κινείται με βάση το ποσοστό κέρδους. Αυτό δεν μπορεί να δεσμευτούν οι τράπεζες ώστε να μην κερδοσκοπήσουν σε αυτό το χρήμα? Κανένα είδους δέσμευση δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να δεσμεύσει την τράπεζα τι θα κάνει τα κέρδη της. Τα κεφάλαια. Τα κεφάλαια δηλαδή που συσσωρεύει. Από τη στιγμή που είναι ιδιωτικός οργανισμός και επιδιώκει το κέρδος, θα πάει εκεί που έχει τις μεγαλύτερες αποδόσεις. Δεν θα ρισκάρει να πάει να χρηματοδοτήσει σε συνθήκες όπου τα κόκκινα δάνεια αυξάνουν και βεβαίως οι αποδόσεις από τα δάνεια έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ λόγω της γενικότερης κατάστασης της οικονομίας. Θα πάει στα γρήγορα κέρδη, στα μεγάλα και γρήγορα κέρδη, που αυτή τη στιγμή είναι από τις χρηματαγορές. Μάλιστα. Να φτάσουμε να αφήνουμε τα οικονομικά δεδομένα, να πάμε στις εκλογές που είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Μια μέρα έμεινε, αυτή είναι η σημερινή τελευταία. Αύριο η προπαγάνδα των κομμάτων τελειώνει. Για να δούμε τους παίκτες έναν έναν τώρα. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία θορυβημένη, δεν ξέρω, ελπίζει ακόμη? Ακούγονται πολλά σενάρια. Ελπίζει να μην καταρρεύσει. Η Νέα Δημοκρατία έχει πανικοβληθεί γιατί βλέπει την οργή του κόσμου. Βλέπει ότι ο κόσμος είναι οργισμένος. Βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχει πάντα το θέμα της singular. Δηλαδή της ιδιωτικής εταιρείας που κάνει καταμέτρηση. Ναι. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με αυτή την εταιρεία, καθότι
δεν ελέγχεται ουσιαστικά η διαδικασία αποτύπωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Και δεν καταλαβαίνω γιατί τα πολιτικά κόμματα δεν θέτουν το ζήτημα αυτό. Είναι παράνομη η συγκεκριμένη εταιρεία, είναι παντελώς παράνομη, είναι αντισταγματικό αυτό που γίνεται, αλλά θα μου πείτε τώρα, στην Ελλάδα αντισταγματικό είναι μάλλον καθημερινή πρακτική, αλλά πώς το δέχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διεκδικεί και η κυβέρνηση. Μπορεί ο Σάλλας δηλαδή να μαγειρέψει το αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών? Με μεγάλη ευκολία. Με μεγάλη ευκολία. Ειδικά αν είναι οριακή, εάν είναι οριακά τα αποτελέσματα. Δηλαδή... Αν είναι οριακά, μάλιστα. Ναι, δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν δείχνουν κάτι. Υπάρχει και ένας πανικός, μια πρεμούρα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Τους βλέπεις ότι τι θα αφήσουμε, λέει, θα ψηφίσουμε, λέει, Δαγκωτό εννοούν Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι μόνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και από το ΚΚΕ κάποιοι που έχουν εδώ στην περιοχή μας βιοτεχνία ζωοτροφών, επίσης πάνε κατά εκεί για να μην κλείσει η βιοτεχνία, και άλλοι φωνάζουν για τα 580 ευρώ. Που είναι η σύνταξη, ο μισθός, δεν ξέρω τι είναι. Ότι... Ο βασικός μισθός. Και πολλά σενάρια παίζονται. Επίσης παίζονται σενάρια ότι η Μητσοτακική πτέρυγα θα πλειοδοτήσει κατά του Σαμαρά και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Για να πέσει η βόμβα στα χέρια του Τσίπρα και να έχουμε μια αριστερή παρένθεση. Επίσης παίζουν άλλα σενάρια ότι ο Παυλόπουλος, που δεν συμμετέχει στις εκλογές, θα αβαντάρει τον Καμένο στις Σέρες και στην Αθήνα. Πολλά σενάρια. Ναι, δεν τα ακούω και εγώ. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι τι ακριβώς, σε ποιο είναι το ζητούμενο, τι ακριβώς είναι το ζητούμενο για αυτήν την εκλογή αναμένει στις 25 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο. Το βασικό ζήτημα για μένα, αυτό που διακυβεύεται στις 25 του μηνός, είναι η ολοκληρωτική συντριβή των κυβερνών των κομμάτων. Πρέπει να συντριβούν ολοκληρωτικά. Και ο λόγος είναι απλός. Έτσι και γίνει το παραμικρό λάθος και στις 26 του μηνός συνεχίσουν την ίδια κυβέρνηση, μας πάνε σε εμφύλιο ολοταχώς. Άλλωστε μας το πάνε. Μας το πάνε. Αυτός ο ψηφοφόρος που είναι νεοδημοκράτης θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά εάν θέλει να το γυρίσουν πίσω σε εποχές που ο αδερφός σκότωνε τον αδερφό. Πώς θα γίνει αυτό? Ο εμφύλιος θέλει δύο παίχτες. Ναι, θέλει δύο, μα δεν είναι, είναι πολύ απλό. Καταρχάς δεν είναι δύο παίχτες, και ο παλιός εμφύλιος με ένα παίχτη έγινε και με τα συμφέροντα των ξένων. Και βεβαίως ο άλλος ακολούθησε. Με ένα παίχτη. Λοιπόν, το θέμα μας είναι εδώ πέρα, μας το είπε ξεκάθαρα. Ο πολιτικός λόγος του Σαμαρά είναι ακριβώς αυτό. Το ότι συγκρούνται δύο Ελλάδες, η Ελλάδα της Προέδρου, της η δική του Ελλάδα και η Ελλάδα των άλλων. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι πέρα τα δικαστικά. Μας οδηγούν πίσω στον εμφύλιο. Τι λέει ο Βορύδης και οι ομοειδεάτες του? Το ίδιο. Εάν ακούσεις τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της ομάδας Σαμαρά, γιατί όντως υπάρχει ένα θέμα, από την εκλογική αναμέτρηση λείπουν ουσιαστικά και η Καραμαλική πτέρυγα και η Μητσοτακική πτέρυγα. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, η δήλωση της Μακογιάννη, της κυρίας Μητσοτάκενας, ναι, ότι που αποστασιοποιήθηκε από αυτό το δικαστικό λόγο του Σαμαρά. Παρόλα αυτά όμως η ομάδα Σαμαρά το έχει πάρει απόφαση, προκειμένου να χάσει την κουτάλα, θέλει να οδηγήσει τη χώρα σε εμφύλιος παραγμό. Μάλιστα έφτασε στο σημείο ο Βενιζέλος να μας πει ότι στις 25 θα παραδώσουμε μακέραια την Ελλάδα. Το ότι θα γίνει μετά τις 26 δεν γνωρίζει. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το να κάθεσαι και να λες ότι κινδυνεύει η κυριότητα της Ελλάδας εάν χάσει την κουτάλα ο Βενιζέλος, είναι πραγματικά, πρέπει να τους κλείσουμε φυλακή μόνο και μόνο από αυτή την κινδυνολογία που υπάρχουν και τη διάθεσή τους να μας πάνε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, όπως είναι ο εμφύλιος. Αυτό να σκεφτεί ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Πρέπει να σκεφτεί εάν θέλει να ξαναγυρίσουμε σε εποχές όπου ο αδερφός θα σκοτώνει τον αδερφό. Ναι, είναι όντως είναι έντονα. Αυτό το σκηνικό τώρα, Δημήτρη Καζάκη, αυτό το σκηνικό το επικαλούνται εάν πάμε σε άλλους δρόμους, ατραπούς. Αν παράδειγμα πάμε στο εθνικό νόμισμα που υποστηρίζει το ενιαπολαϊκό μέτωπο. Κάποιοι θα έχουν λεφτά, κάποιοι δεν θα έχουν. Αυτοί που δεν θα έχουν δεν θα στραφούν εναντίον αυτών που έχουν. Όχι, το εθνικό νόμισμα
δεν υπάρχει τέτοιο σύνθημα. Πρώτο, γιατί το εθνικό νόσο προϋποθέτει μια μεγάλη αναδιανομή εισοδήματος και πλούτου στην Ελλάδα υπέρ των ασθενέφερων τάξεων ή αν θέλεις υπέρ των του εργαζόμενου λαού. Κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα, αλλά από την ανάποδη. Δηλαδή, όταν έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, να, επίσημα στοιχεία, του Νοεμβρίου του 2014, όταν έχουμε φτάσει το 40% των παιδιών ηλικίας 0 έως 17 χρονών, αυτή τη στιγμή να ζουν σε νοικοκυριά που δεν μπορούν να θερμανθούν, να έχουν θέρμανση, ότι κινδυνεύουν να τους κόψουν το ρεύμα και το νερό, ότι δεν έχουν δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα πάγια έξοδα ενός νοικοκυριού, δεν έχουν δυνατότητα ούτε καν για μία εβδομάδα διακοπές και το γεύμα, το μάλλον θρέφονται περιορισμένα, δηλαδή είναι στα όρια της, του λοιμού, τότε πραγματικά με συγχωρείτε, δηλαδή όταν σχεδόν ένα στα δύο παιδιά στην Ελλάδα, ένα στα δύο Ελληνόπουλα αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση, το να συζητάμε το να αλλάξει η κατεύθυνση και να πάμε σε μια άλλη κατάσταση όπου πραγματικά θα υπάρξει αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων στρωμάτων, υπέρ των αδυνάμων, δεν είναι να το συζητάμε, πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει χθες. Ναι. Ήθελες να ρωτήσεις κάτι, Δημήτρη? Όχι, για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα ήθελα να πω, αλλά εκείνη την ώρα πνίγηκα και έκανα. Ναι. Να μην επαναφέρουμε τη συζήτηση πάλι εκεί που συνέχισε. Να συνεχίσουμε. Πάμε στην ελπίδα τώρα. Αφού αφήσαμε τον τρόμο και την τρομοκρατία, πάμε στην ελπίδα. Από την βουλευτή, την υποψήφια βουλευτή που είχαμε πριν εδώ, την Ιρό Διώτη, εισπράξαμε ότι στα χωριά ο κόσμος τους βάζει αυτό το ακριβώς το θέμα. Της αξιοπιστίας. Τι λες εδώ? Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα αξιοπιστίας. Να το πούμε ξεκάθαρα κιόλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποδέχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων οι οποίοι δεν τον πιστεύουν. Απλούστατα δεν αντέχουν άλλο αυτή την διακυβέρνηση. Τη σημερινή διακυβέρνηση. Δεν αντέχουν άλλο και θέλουν να τη διώξουν κακή κακός με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και έτσι λένε, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν με έχει πείσει, ο πολιτικός του λόγος, παρόλα αυτά θα το ψηφίσω μόνο και μόνο για να γλιτώσω από τους άλλους, και βλέπουμε. Αυτό λέει το 78% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω αυτή είναι η υγιή στάση. Εμείς τώρα οι αναποφάσιστοι τι θα κάνουμε? Υπάρχει ένα 19% αναποφάσιστων οι οποίοι δεν θέλουν. Τον αφήσατε τον Πέτρο ξεκρέμαστο, να πω την αμαρτία μου. Λοιπόν, σε μιλάω, ο Δημήτρης Σακατζής. Ο οποίος Δημήτρης Σακατζής τον βράβευσε ο υπουργός κύριος Αρβανιτόπουλος το 12. Καλά. Βλέπω και στα κανάλια να θέλει ψήφο. Λοιπόν, και τον εξουθένωσε. Με διαθεσιμότητα. Με διαθεσιμότητα. Ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά. Τελικά ήταν καταξιωμένος εκπαιδευτικός ή ακατάλληλος, δεν ξέρω. Λοιπόν. Και ποιοι ακριβώς αποφασίζουν για διασημότητα, η χειρότερη πολιτική συμμορία που υπήρξε ποτέ για κυβέρνηση αυτού του τόπου. Δηλαδή, είναι τρελαίνεσαι. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, να πούμε το εξής. Δεν ξέρω πώς θα αποφασίσει το 19% που λέμε ή που δείχνονται στις δημοσκοπήσεις. Ελπίζω μόνο να μην αποφασίσει υπέρ του κυβερνήτου. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα να δω το βράδυ των εκλογών και την επομένη είναι την ολοκληρωτική συντριβή όλων αυτών των πολιτικών δυνάμεων του λεγόμενου μνημονίου. Και εκτός άλλων είναι και μια νέα μεταπολίτευση, δηλαδή τα κόμματα που κυβερνήσανε μέχρι τώρα να πάρουν αυτό που τους αξίζει, θεωρώ. Σε αυτό σίγουρα. Αλλά δεν θα πάω τόσο μακριά. Για ποιο λόγο? Εγώ δεν περιμένω λύση από αυτές τις εκλογές. Λύση εννοώ θετική για το λαό. Πιστεύω ότι θα υπάρξει αυτή η ανατροπή, γιατί βλέπω τον κόσμο και την οργή του. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θα λυθεί το θέμα, το πώς θα πού θα πάει η χώρα ώστε να φύγουμε από τα αδιέξοδα. Ακόμη και με αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα λυθεί στους δρόμους, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, εάν το
για παράδειγμα, θα ήθελα να δω στις 25 το βράδυ να πέφτει μαύρο στην ΕΡΙΤ και να ανοίγει ξανά η ΕΡΤ από τους ίδιους εργαζόμενους, όχι για να έχουμε ξανά την ΕΡΤ που είχαν παλιά, αλλά ως ένας ανεξάρτητος, πραγματικά αυτοδιοικούμενος οργανισμός δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, όπου θα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες και πραγματικά θα ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας με την κοινωνία που αυτό δεν είπαν. Υπάρχει σήμερα. Αυτό είπαν, θα το κάνουν, θα κάνουν διαγωνισμό. Μακάρι, λέω. Λέω εγώ τι αυτό θα ήθελα. Και θα αναγκάσουν τους καναλάρχες να πληρώσουν τις συχνότητες. Θα ήθελα να δω τους εργαζόμενους, τους εργαζόμενους της Ελστάτ την Δευτέρα το πρωί στις 26 του μηνός να κλείνουν την Ελστάτ στον κύριο Γεωργίου και να του λένε να τον πετάνε έξω πλωτσιδών και να του λένε από εδώ και μπρος η Ελστάτ στα χέρια μας για να έχουμε επιτέλους αξιόπιστα στοιχεία. Γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Πού πάμε δηλαδή χωρίς να υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικές. Τρίτο, οι εργαζόμενοι όπως είναι που είναι σε διαθεσιμότητα να επιστρέφουν στα σχολεία. Αυτό δεν μπορεί να περιμένεις την κυβέρνηση να το κάνει. Πρέπει να το κάνεις εσύ. Πρέπει να το κάνουν αυτοί που έχουν κινητοποιηθεί, που είναι στους δρόμους. Τη Δετάρτη να είναι όλοι στα ειρηνοδικεία, να σταματάνε τις ήδη. Μου λέγανε κάτω στην Κρήτη ένας διευθυντής εφορίας στην Κρήτη, μου έλεγε ότι έχουν σταματήσει ακόμη και οι γριές να πληρώνουν. Λοιπόν, αυτό είναι ενθαρρυντικό. Μου το πείτε ακριβώς, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Ουρές, ας πούμε, να πάρα πληρώσουν αυτούς τους δημιουργικούς φόρους που τους έχουν επιβάλει. Αυτά πρέπει να τα επιβάλλουμε εμείς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, καθίσουμε στον καναπέ μας και να περιμένουμε και να παίζουμε, πώς θα το πούμε, στα ζάρια το αν θα τηρήσει τις υποσχέσεις ο Τσίπρας ή όχι. Πρέπει να τα επιβάλλουμε. Γιατί αν κάνουμε αυτές τις κινήσεις σαν Έλληνες πολίτες που έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, ας πούμε, στην ουσία επαναφέρουμε το Σύνταγμα και τη συνταγματική ένωμη τάξη στη χώρα με αυτές τις κινήσεις. Εάν τα κάνουμε, δεν θα μπορεί εύκολα η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή η αντιμνημονιακή κυβέρνηση της συνεργασίας, λοιπόν, να στραφεί ενάντια στο λαό. Μάλιστα, άρα πάλι η ευθύνη αφορά τον καθημερινό Έλληνα πολίτη. Ακριβώς. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Πρώτα και κύρια, αυτόν τον Έλληνα πολίτη που έχει αδικηθεί κατάφορα, που έχει υποστεί τα πάνδυνα από αυτή την πολιτική, που έχει, αν θέλετε, θύματα από αυτή την πολιτική. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι, πού μας φτάσανε εμάς τους Έλληνες, που ξέρουμε όλοι πόσο τιμάμε τους νεκρούς μας. Όλοι ξέρουμε ότι πώς είναι στην κουλτούρα μας, αν θέλεις, το να τιμάμε τους νεκρούς μας από την εποχή της Αντιγόνης του Σοφοκλή. Σωστά. Έτσι. Πού φτάσαμε να έχουμε εκατοντάδες περιπτώσεις στο αστυνομικό δελτίο, όπου αποκαλύφθηκε πώς παραχώσανε τον νεκρό τους οι οικογένειες για να περισσώσουν την άθλια σύνταξή του, μόνο και μόνο γιατί ήταν το μόνο που τους έσωσε απέναντι στην εξαθλίωση. Και τους παραχώσανε χωρίς να δηλώνουν το θάνατο. Και μιλάμε για χιλιάδες περιπτώσεις, αν εκατοντάδες είναι καταγραμμένες στο αστυνομικό δελτίο. Αυτό είναι πρωτόφαντο, ε. Είναι πρωτοφανές. Ξέρω, για παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα περιπτώσεις όπου πήγανε και κάψανε τους νεκρούς τους στη Βουλγαρία για ένα εικοσάρικο, δηλαδή ένα δεκάρικο, για να μην δηλωθεί ο θάνατός τους στην Ελλάδα. Δηλαδή, πού φτάσαμε, θα τους το συγχωρήσουμε αυτό? Και θα τους το επιτρέψουμε? Ναι. Και δεν φταίει ο Κοσμάκης, με συγχωρείτε, εγώ δεν το λέω για τον Κοσμάκη, ο οποίος, εγώ ξέρω να πω συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβουν ο κόσμος τι εννοώ. Στη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, κάτω στην Καλαμάτα, αποκαλύφθηκε η εξής τραγωδία. Ήταν μια οικογένεια που ήταν η μάνα πάνω από δύο χρόνια άνεργη. Είχε δύο ανήλικα παιδιά και ζούσαν από τη σύνταξη της γιαγιάς. Ό,τι μπορεί να ζήσει κανείς με μια σύνταξη ογά. Λοιπόν, όταν πέθανε η γιαγιά, την παραγώσανε στον κήπο του σπιτιού, μόνο και μόνο για να μην τη δηλώσουν. Αλλά επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα να θάψουν βαθιά το πτώμα, η αποσύνθεση άρχισε να μυρίζει την περιοχή. Το αποτέλεσμα, να έρθει η αστυνομία, τέλος πάντων, να αποκαλυφθεί το όλο θέμα. Και η γυναίκα αυτή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή, και τα δύο παιδιά
αγνοούνται. Δηλαδή, σε κάποιο ίδρυμα φαντάζομαι. Δηλαδή, πού μας έχουν φτάσει. Η γυναίκα βεβαίως είπε το αυτονόητο. Πέστε μου εσείς πώς να ζήσω. Αν μου λείπαν αυτά τα 200-300 ευρώ, πώς θα ζούσα. Ναι. Επίσης θέλω να σταθούμε στη Χρυσή Αυγή, η οποία, μιας και μιλάμε για τους νεκρούς, η οποία Χρυσή Αυγή μιλάει για τους πεσόντες. Ναι, λέει δηλαδή, ναζί. Τους πεσόντες ναζί, το είδες, Δημήτρη. Όχι, δεν το είδα. Συγγνώμη, απευθύνομαι στον έτερο Δημήτρη εδώ στο στούντιο, ναι. Λοιπόν, δεν είναι πρωτοφανές και αυτό. Υπάρχει ένα βιντεάκι, ναι, που δείχνει τους σε μια εκδήλωση της Χρυσής Αυγής να ψάλουν τον ύμνο της Γερμανίας του επί Χίτλερ και να υμνούν και να τιμούν τους νεκρούς των Ναζί. Δηλαδή αναφέρεται η Χρυσή Αυγή στους ενάρετους πεσόντες Γερμανούς στρατιώτες. Ναι. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Ναι, νομίζω ότι... Υπάρχουν και ενάρετοι κατακτητές. Ναι, είναι ενάρετοι, ειδικά αυτοί που βιάσανε, σκοτώσανε και ξεκύλιασαν εγκύους ταξιπολόγες και φέρανε την οικοκεφαλή των ΕΣΕΣ και πισοδόμησαν σε αυτόν τον τόπο, είναι άκρως ενάρετοι. Υπότες, τους χαρακτηρίζουν οι Γερμανοί. Υπότες, ξελεϊνής τραπέζης όμως. Λοιπόν, που φτάνει το μυαλό εξαιτίας μιας ιδεοληψίας για την άρια φύλη, δηλαδή εγκαταλείψεις κάθε έννοια ανθρωπιάς και είναι τρελό δηλαδή. Εδώ υπάρχει όμως ένα θέμα, δεν είναι. Για προσέξτε τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι η ιερία φυλή. Καλά, προς Θεό. Ουγκ. Τι μιλάμε τώρα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να συντάξουν μια πρόταση. Έτσι είναι η ιερία φυλή. Αν είναι η ιερία φυλή έτσι, τότε μοιάζει περισσότερο στα πιστικοειδή παρά στον άνθρωπο. Δεν αποκλείεται όμως να πιάσουν την τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή, η Χρυσαυγήτας. Και εδώ και αυτό δείχνει το θυμό, το μέγεθος του θυμού έτσι όμως, έτσι. Ναι. Είναι η οργή. Η οργή. Η ανεξέλεγκτη, η ανεξέλεγκτη οργή. Η οργή. Εμένα δεν θα με απασχολούσε τόσο αυτό το πράγμα. Εμένα θα με απασχολήσει η Χρυσή Αυγή όταν δω τάγματα, να συγκροτεί τάγματα εφόδου. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή είναι μια μικρή συμμορία φασιστών, η οποία κατόρθωσε χάρη στα λεφτά από τον υπόκοσμο και το παρακράτος και την προβολή που τους έκανε παλιότερα, όχι τώρα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με εντολή Χρυσοχοΐδη όταν ήταν υπουργός ασφαλείας. Πώς το λένε, δημόσια τάξη. Προστασίας του πολίτη. Προστασίας του πολίτη έγινε μετά. Λοιπόν, και με όλους αυτούς τους τρόπους να ξεγελάσουν ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων και να τους θεωρεί πατριώτες ή τέλος πάντων ως μια διέξοδο για την οργή του. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα με την Χρυσή Αυγή θα υπάρξει όταν αρχίσει και οργανώνεται αυτός ο κόσμος ως φασιστικό τάγμα. Ναι. Εκεί θα υπάρξει το πρόβλημα. Όσο υπάρχει απλά η οργή, ειδικά η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων που ψηφίζουν στη Χρυσή Αυγή δεν θέλει καθόλου ούτε τους Ναζί, ούτε να γυρίσουμε πίσω στον Εμφύλιο και να ζήσουμε αυτή την τραγωδία που έζησαν τότε οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Λοιπόν, απλά εκφράζουν την οργή τους με ένα παλαβό τρόπο. Νομίζω ότι από εδώ και μπρος θα δούμε τον εκφυλισμό αυτού του κόμματος και θα απομονωθούν οι Ναζί. Μάλιστα. Μιας και αναφερόμαστε σε φασιστικά πρόσωπα, να πάμε στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία δεν ακούγεται στα ΜΜΕ, αλλά ωστόσο τα βαρέα όπλα έχουν διαλύσει το αεροδρόμιο στο... Πώς τη λένε την περιοχή? Δεν το έχω δει. Ντόνετσκ, ναι. Μένονται κανονικά οι μάχες. Ναι. Και βλέπουμε φρικτές εικόνες, να λείπουν το μισό κεφάλι, το ένα κεφάλι. Ναι, λοιπόν, μιλάμε για
να το καταλάβουμε τι γίνεται. Η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση ενός κράτους, χτυπάει με βαρέα όπλα πυροβολικού και στρατού, μέρος του πληθυσμού της. Το καταλαβαίνουμε αυτό, τι σημαίνει αυτό. Η ίδια κυβέρνηση όμως αιτιάται ότι βαρέα όπλα έχουν και οι φιλορώσοι που τα βρήκαν, λέει, ρωσικά. Αυτό είναι, είναι εμφύλιος, είναι, εντάξει. Αν σε χτυπήσει, για φανταστείτε, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι υπάρξει ένα αυτονομιστικό κίνημα με πολιτικούς όρους στη Μακεδονία. Και απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση με βαρέα όπλα, στρατό και αεροπλάνα. Τι θα γίνει μετά? Θα απαντήσω. Έμα. Είναι ποτέ δυνατόν να γίνει διαφορετικά? Μάλιστα. Από πότε δηλαδή μια κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να ισοπεδώνει μια περιοχή για οποιονδήποτε πολιτικό λόγο? Μάλιστα. Να πάμε και στην Κύπρο. Στην Κύπρο φαίνεται το δράμα, στην Ουκρανία δεν θα τελειώσει γρήγορα. Πάμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουμε εξελίξεις. Φεύγει η Total. Ο πρόεδρος της Total και προσωπικός φίλος του Πούτιν δολοφονείται. Λίγο μετά η Total φεύγει. Είναι ασύμφορη η εξόρυξη. Δεν βρήκε κάτι, λέει. 38. Χειροπιαστό και φεύγει η γαλλική εταιρεία. Τι συμβαίνει εκεί με τον πόλεμο των πετρελαίων? Από ό,τι φαίνεται γίνονται οι γενικές ανακατατάξεις γεωστατικού χαρακτήρα. Εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι τα οικόπεδα αυτά τα οποία έχουν δοθεί έχουν τις ποσότητες υδρογοναθράκων που λέγονται. Εάν πραγματικά υπήρχαν αυτά τα πράγματα, θα αποτυπώνονταν στις εκθέσεις στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ που βρίσκονται και τα που κρίνονται και οι γεωστρατηγικές κινήσεις των ΗΠΑ. Ενώ αντίθετα οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει την Παταγωνία της Αργεντινής ως ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά, νέα στρατηγικά αποθέματα υδρογοναθράκων, εξού και το ότι έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Αργεντινή να ανατρέψουν την κυβέρνηση και να πάρουν τον έλεγχο. Στην Κύπρο και στο Αιγαίο δεν έχουν αποτυπώσει τίποτα, προς το παρόν τουλάχιστον. Άρα, υπάρχουν πολύ ρευστά τα πράγματα. Είναι ακόμη πολύ ρευστά. Νομίζω ότι αυτό που παίζεται βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κίνδυνο. Τεράστιο κίνδυνο, αλλά για άλλους λόγους, όχι για υδρογονάθρακες. Ναι. Κίνδυνος και στο μεταξύ, μια έρευνα λέει ότι στην Ελλάδα μόλις 10% ενδιαφέρονται για τα εθνικά θέματα. Είναι και αυτό άλλος ένας κίνδυνος. Αυτό είναι σωστό. Ναι. Αυτό είναι σωστό, ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, διότι όταν έχεις απάτριδες πολιτικούς και μια παιδεία η οποία δεν πώς θα το πω, ρε παιδί μου, όταν ήμουν εγώ μαθητής, δεν ήμουν ποτέ σε εκπαιδευτικός, αλλά όταν ήμουν μαθητής, με άθλιο βεβαίως τρόπο, αλλά τουλάχιστον είχαμε μια τριβή με τη κλασική μας λογοτεχνία. Δεν εννοώ την αρχαία λογοτεχνία, ενώ την νεότερη, από τον Κάλβο και μετά. Λοιπόν, μαθαίναμε για αυτούς τους λογοτέχνες, τους ποιητές και όλα αυτά, τους μεγάλους. Λοιπόν, διαβάζαμε κειμένα τους, όχι τα καλύτερα κάθε φορά. Θέλω να πω τα καλύτερα με την έννοια πια. Τα πιο αυτά που πραγματικά σε συγκλονίζανε. Και η διδασκαλία δεν ήταν πάντα καλύτερη, για να καταλάβεις την ουσία. Αλλά σε εξοικειώνανε με αυτούς και έτσι τους ανακάλυψες και μόνος σου. Και έβρισκες αυτή τη βαθιά αγάπη για την πατρίδα που είχαν όλοι αυτοί. Και όχι μόνο από τα σχολικά βιβλία, και από τα εξωσχολικά. Διαβάζαν την Ελλάδα. Και το σχολείο έχει μεγάλη σημασία να σου δώσει το κίνητρο το σχολείο. Με καταλαβαίνετε. Δηλαδή πρέπει το σχολείο να σου δίνει τα κίνητρα. Τα κίνητρα, σωστά. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Το σχολείο επιτελεί το ρόλο του. Το σχολείο επιτελεί το ρόλο του όταν φεύγοντας από εκεί το κουβαλάς μέσα σου. Ακριβώς. Μόνο τότε επιτελεί το ρόλο. Σωστό. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Στην κόρη μου, α πούμε, που είναι πρώτη γυμνασίου, με διαβάζουν κείμενα για την Greenpeace. Πού είναι ο Κάλβος, πού είναι ο Παλαμάς, πού είναι ο Σολόμος, πού είναι ο Σεφέρης, πού είναι ο Βάρναλης, πού είναι ο ποιητής νομιοσύνης? Προς επίρρωση αυτών που λες, Δημήτρη Καζάκη, υπάρχει εδώ ένα, έχω μπροστά μου ένα μικρό κείμενο, Φερνάντο Πεσόα. Τι λέει αυτός? Είναι δυνατή η ύπαρξη μιας ελεύθερης κοινωνίας όταν υπάρχει έλλειψη δημοκρατικής αγωγής, πολιτικού ήθους και περιφρόνηση του θεσμικού πλαισίου?
Είναι εν ολίγοις αυτά που ανέφερες πιο πριν. Ναι, ναι, βεβαίως. Εγώ ακόμη και τώρα, ας πούμε, όποτε προσπαθώ να εκφράσω κάτι το οποίο εντάξει δεν έχει να κάνει ούτε με επιστημονική ανάλυση κλπ, αλλά θέλεις να βάλεις ένα στοιχείο συναισθήματος, αναζητάς πάντα αυτό το συναίσθημα στους μεγάλους λογοτέχνες, στους μεγάλους ποιητές. Γιατί πραγματικά αυτοί το έχουν εκφράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποτυπώνοντας αυτό το συλλογικό συναίσθημα που πάντα υπάρχει μέσα σε ένα λαό, έστω κι αν είναι καλυμμένο με σαβούρα. Λοιπόν, πού είναι η σημερινή? Όταν λοιπόν θάψαμε την παλιά γενιά των μεγάλων λογοτεχνών και ποιητών της χώρας μας, θάψαμε και την ποιήση μαζί του και την λογοτεχνία. Μένει πίσω ένα τεράστιο κενό, δυσαναπλήρωτο. Βέβαια, γιατί δεν παρήγαγε νέα γενιά αυτή η παλιά γενιά, δεν της επιτρέψαμε. Γιατί πρέπει να έχει αντιθεί η παιδεία, να επιτρέπει να καλλιεργείται ένας λαός για να μπορεί να βγάλει αντίστοιχα μεγάλους ποιητές ή λογοτέχνες. Μάλιστα. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι. Απλά καλό βόλι για την Κυριακή. Καλό βόλι για την Κυριακή. Καλημέρα στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αδειά. Γεια σας.